Της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Η μεταμόρφωση είναι ένα από τα πιο μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου. Είναι το ενδοξότερο και το θεαματικότερο και έγινε για να έχουν τόσο οι μαθητές του, όσο και οι πιστοί όλων των αιώνων, μια ακόμη απόδειξη της θεότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση επεφύλαξε ιδιαίτερη θέση στο μεγάλο αυτό γεγονός και θέσπισε να εορτάζεται 40 ημέρες πρώτη εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος έγινε 40 ημέρες πριν από την Σταύρωση. Οι πατέρες όμως την μετέθεσαν 40 ημέρες πριν την ύψωση του τιμίου και ζωπιού Σταυρού. Γι' αυτό λοιπόν και στον όρθρο της εορτής ψάλλονται οι καταβασίες του Σταυρού, Σταυρών Χαράξας Μωσής. Με την μεταμόρφωση ο Χριστός υπενθύμησε στους μαθητάς του ότι όταν τον δουν πάνω στο Σταυρό, να κατανοήσουν το μέγεθος της αγάπης του και να μην σκανδαλιστούν. Τους απεκάλυψε δηλαδή τη θεότητά του για να κατανοήσουν ότι είναι ο Υιός του Θεού το απάβγασμα της δόξης του Πατρός και να καταλάβουν ότι ο Κύριος προς το πάθος πορεύεται εκουσίως, με την θέλησή του δηλαδή. Τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα Κυρίως διαδραματίζονται πάνω σε υψηλές κορυφές, όπως το μεγάλο γεγονός της παραδόσεως του νόμου στο Μωυσή, όπου έγινε πάνω στο όρος Σινά. Όπως και το άλλο μεγάλο γεγονός, της συνομιλίας του Θεού με τον προφήτη Ηλία, το οποίο συνέβη επίσης στο όρος Σινά. Όπως και η κηβωτός του Νόε, κατακάθισε στην κορυφή του Αραράτ, ύστερα από τον κατακλυσμό. Έτσι λοιπόν και το σπουδαίο γεγονός της Ματαμορφώσεως του Χριστού γίνεται σε όρος υψηλό, στην κορυφή του όρους Θαβόρ. Οι κορυφές κάποιων βουνών αγγίζουν τα σύννεφα. Η κορυφή του Θαβόρ την ημέρα της Ματαμορφώσεως άγγιξε τον ουρανό των ουρανών. Οι μαθητές εκείνη την ώρα δεν είχαν ανέβει στο φυσικό Θαβόρ, αλλά είχαν ανέβει στο θαβόρ της μεταμορφώσεως και σε αυτό το θαβόρ δεν ανεβαίνει κανείς μόνος του. Παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και αναφέρεται η όρος υψηλών. Πήρε δηλαδή ο Χριστός τον Πέτρο, τον Κορυφαίο των Αποστόλων και τους δύο Ιού του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον Θεολόγο και τους ανέβασε στην κορυφή του βουνού, προκειμένου να μεταμορφωθεί. Τον Πέτρο για τη θερμή του αφοσίωση, τον Ιωάννη για την μεγάλη αγάπη που του είχε ο Χριστός, αλλά και ο Ιωάννης αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό, και τον Ιάκωβο τον αδελφό του, διότι αυτός πρώτος από όλους τους μαθητές θα υπέμενε τον μαρτυρικό θάνατο και θα δοκίμαζε το ποτήριο για το οποίο τους είχε μιλήσει ο Χριστός. Όπως χαρακτηριστικά λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Διατί τούτους παραλαμβάνει μόνους, ότι ούτε των άλλων ήσαν υπερέχοντες, και ο Μεν Πέτρος, εκ τους φόδρα φιλίν αυτών, εδήλου την υπεροχήν, ο δε Ιωάννης εκ τους φόδρα φιλίσθε, και ο Ιάκωβος από τον έργον των τε άλλων και πλήρω επλήρωκεν απερίπεν. Πήρε μαζί του τους μαθητές του για να τους ενισχύσει. Σε λίγο θα τον έβλεπαν σταυρωμένο σαν κοινό κακούργο. Κινδύνευαν να σκανδαλιστούν. Μεταμορφώνεται λοιπόν μπροστά τους για να έχουν μία βεβαίωση ότι στο πάθος βάδισε εκούσια και ότι πίσω από το πάθος κρυβόταν η θεϊκή δόξα. Πίσω από τον πάσχοντα Ιησού κρυβόταν ο Θεός και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Η λάμψη αυτή του Κυρίου ήταν το άκτιστο φως της θεότητας, που μέχρι εκείνη την ώρα κρυβόταν κάτω από την ανθρώπινη σάρκα του. Τα ημάτια αυτού εγένοντο στύλβοντα Λευκά ως ήχιον, ή αγναφεύς επί της γης, ού δύναται ού το λευκάνε. Τα ρούχα του έλαμπαν και ήσαν λευκά όπως το χιόνι. Και ήταν τόσο λευκά, όπου το χρώμα των ηματίων του δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς βαφέας να το πετύχει επί της γης. Το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε όπως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το χιόνι. Στην ολοφότινη αυτή δόξα της μεταμορφώσεως του σωτήρος δεν ήσαν παρόντες μονάχα οι τρεις μαθητές, αλλά εμφανίζονται και οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι μάλιστα συνομιλούσαν με τον Κύριο για το πάθος και την Ανάστασή Του. Παρόντες λοιπόν στην μεταμόρφωση ήσαν δύο επουράνιοι και τρεις επίγειοι άνθρωποι που φανερώνει ότι ο Χριστός είναι κυρίαρχος των επουρανίων και των επιγείων, αλλά είναι και κύριος ζώντων και κεκοιμημένων. Ο προφήτης Ηλίας δεν γεύτηκε θάνατο, αλλά αναλήφθηκε στον ουρανό και ο δε Μωυσής εκοιμήθη και ετάφη. Ο Χριστός λοιπόν είναι Κύριος ζώντων και κεκοιμημένων. Ήσαν παρόντες οι άνθρωποι του παρελθόντος και του παρόντος που δηλώνει ότι ο Χριστός είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και ιστού τους αιώνας. Είναι ο προαιώνιος Θεός. Οι μαθητές του άνθρωποι καθώς ήσαν, δεν μπορούσαν να αντικρίσουν την λάμψη του Θείου Φωτός και μάλιστα να βλέπουν με τα αισθητά μάτια τους το υπερεσθητό αυτό φως. Γι' αυτό και έπεσαν πριν έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Αλλά όπως παρατηρούν οι θεοφόροι πατέρες, στο θαβόρ λίγες μόνο στιγμές αποκάλυψε ο Χριστός από την Θεία Δόξα Του τόσοι όσο άντεχαν να βλέπουν. Όπως λέει και το Απολυτίκιο, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο. Τους έδειξες δηλαδή Κύριε λίγο από την δόξα σου τόσοι όσοι μπορούσαν να αντικρίσουν με τα μάτια τα ανθρώπινα. Ο Πέτρος έσπευσε να ρωτήσει Μήπως έπρεπε να στήσουν εκεί πέρα τρεις σκηνές, μία για τον Χριστό, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Και ενώ μιλούσε ο Πέτρος, μία φωτεινή νεφέλη επισκίασε τους μαθητές και μία φωνή ακούστηκε από την νεφέλη που έλεγε σε εστίν ο Υιός μου ο Αγαπητός, ενώ ειβδόκησα, αυτού ακούετε». Αυτός είναι ο Υιός μου ο Αγαπητός στον οποίον ευαρεστήθηκαν, να κάνετε υπακοή σε ό,τι σας λέει. Ο Πατέρας αποκαλύπτει τον αγαπητόν του Υιό και προτρέπει αυτού ακούετε, όπως ακριβώς ακούστηκε και η φωνή στον Ιορδάνη ποταμό. Έχουμε λοιπόν και στην μεταμόρφωση του Σωτήρος φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο επί του όρους θαβόρ μεταμορφούμενος. Η νεφέλη που τους επισκίασε ήταν το Πανάγιο Πνεύμα και η φωνή που ακούστηκε ήταν η φωνή του Θεού και Πατρός. Όταν ακούστηκε δηλαδή η φωνή, αυτό είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον τότε εξαφανίστηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Για να μην γίνει παρανόηση εκ μέρους των μαθητών, και θεωρήσουν οι μαθητές ότι η φωνή αυτή απευθύνεται προς τον Μωυσή ή στον Ηλία, αλλά κατάλαβαν ότι απευθύνεται προς τον Χριστό. Όταν πλέον οι μαθητές σήκωσαν το βλέμμα τους, όλα είχαν τελειώσει. Μπροστά τους είχαν τον Ιησού όπως τον ήξεραν, ο οποίος τους λέγει «Εγέρθητε και μη φοβήστε, σηκωθείτε και μη φοβάστε». Στην συνέχεια ο Ιησούς τους υπέδειξε να μην αναφέρουν σε κανέναν το γεγονός της Ματαμορφώσεώς Του προτού να γίνει η Ανάστασή Του. Η ακτινοβολία της θεία Μεγαλειώδητος του Χριστού μας έμεινε βαθιά χαραγμένη στους τρεις μαθητές. Από τότε οι πάντες δίνανται να γευθούν την χαρά του Θαβωρίου Φωτός. Όλοι μπορούν να γευθούν τη χαρά του Θαβωρίου Φωτός. Το φως της μεταμορφώσεως είναι προήμιο της μελούσης λαμπρότητος των εκλεκτών. Η μεταμόρφωση λοιπόν είναι το γεγονός του μέλλοντος. Θα δούμε και εμείς την μεταμόρφωση, αλλά πότε, κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, τότε ο Χριστός θα έρθει εν τη δόξη αυτού, τότε θα αστράφτει με όλη την ακτινοβολία του Θείου Φωτός και τότε οι δίκαιοι εκλάμψουν ως ο ήλιος. Οι δίκαιοι, δηλαδή η μερίδα των εκλεκτών του Χριστού, οι εκδεξιών του Χριστού θα λάμπουν όπως ο ήλιος. Όλοι οι πιστοί και οι δίκαιοι θα μεταμορφωθούν και θα λάβουν φως από το φως του Χριστού και δόξα από την δόξα Του. Ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης σύν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνα των αιώνων. Αμήν. Επί του όρους και ως εχώρους

Ο δε κόσμος κυριξόσι, ότι σι παρχί σαλιφός του πατρός το απαβγάζμα. Φε το θαβορίο, και λάμψα ω δεσπόρ.